Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε αυτή την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Προσαρμόσαμε τη δράση μας έτσι ώστε να συμβάλλουμε από τη δική μας μεριά στην προστασία της δημόσιας υγείας. Το ίδιο βέβαια έκανε και όλος ο ελληνικός λαός. Προσάρμοσε τη ζωή του για να προστατευτεί και να προστατεύσει, τήρησε τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων με πειθαρχία, με αποφασιστικότητα. Ό,τι κερδίθηκε μέχρι σήμερα, κερδίθηκε πρώτα απ' όλα με τις δικές του θυσίες. Ταυτόχρονα όμως είπαμε ότι η ατομική ευθύνη πρέπει να στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο κρατικό σχέδιο προστασίας της υγείας, προστασίας των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων. Γιατί αν η πρωταρχική, βασική κρατική ευθύνη δεν στέκεται στο ύψος των μεγάλων απαιτήσεων της περίοδου, εάν πολύ περισσότερο δεν αξιοποιηθεί ο χρόνος που κερδίθηκε μέχρι σήμερα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο, όπως εσείς οι ίδιοι έχετε παραδεχθεί και οι ίδιοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές μαρτυρούν, βρίσκεται σε πολύ άσχημο επίπεδο, η κατάσταση μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη. Ειδικά μάλιστα εν όψη ενός πιθανού νέου κύματος πανδημίας το επόμενο διάστημα και κυρίως από το φθινόπωρο, όπως προβλέπουν οι ειδικοί. Μιλάμε για τον δημόσιο τομέα υγείας, τον οποίο όλοι σας και εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ πριν και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αφήσατε αθωράκιστο στα πρόθυρα της κατάρρευσης, με τους υγειονομικούς να δίνουν αυτή τη μάχη με μεγάλη αυτοθυσία. Δεν κινδυνολογούμε, αλλά σας ρωτάμε. Μπορείτε να αποκλείσετε ότι τα αυξημένα θύματα σε αριθμό που υπήρξαν σε άλλα κράτη σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό, αυτό το τραγικό αποτέλεσμα να υπάρξει και στην Ελλάδα απλά σε περισσότερο βάθος χρόνου? Κανείς σας δεν μπορεί να το αποκλείσει προφανώς. Γι' αυτό αποκτά επίγοντα χαρακτήρα η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με μαζικές προσλήψεις τώρα μονίμων γιατρών, νοσηλευτών, λοιπόν υγειονομικών και προμήθεια φυσικά μέσων ατομικής προστασίας για όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Ο τερματισμός της καραντίνας θα αποκαλύψει επίσης ότι μια σειρά κρίσιμοι χώροι και δομές, όπως χώροι εργασίας, εκπαίδευσης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι εντελώς απροετοίμαστοι. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων να σταματούν έξω από τις πύλες των εργοστασίων, των σούπερ μάρκετ, των νοσοκομείων, άλλων μεγάλων χώρων δουλειάς, εκεί όπου υπάρχει όντως πολύ μεγάλος συνωστισμός. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να στριμώχνονται καθημερινά σε μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου να μετακινηθούν για τη δουλειά τους λόγω των μειωμένων δρομολογίων, τα οποία τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν πρόκειται να αυξηθούν και πάρα πολύ. Δεν μπορεί τα σχολεία, ακόμα και τα λύκεια και τα γυμνάσια ή ακόμα και τα δημοτικά, αν ανοίξουν, να ανοίξουν χωρίς τους απαραίτητους όρους, τους όρους προστασίας, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα και μέσα, τα οποία βέβαια εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να προμηθευτούν όλοι και όλες δωρεάν. Δικαιολογημένα λοιπόν γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές έχουν ανησυχία για το άνοιγμά τους. Και η ανησυχία τους αυτή δεν βρίσκεται, ξέρετε, στον αέρα. Εδώ εσείς μέσα στην πανδημία καταθέσατε νομοσχέδιο που ανεβάζει, αν είναι δυνατόν δηλαδή, τον αριθμό των μαθητών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού ανασχολική αίθουσα σε 26 άτομα. Μάλιστα, 26 άτομα αντί να τα μειώνει. Σας λέμε καθαρά,
Αφήστε επιτέλους στην άκρη αυτή την ανθυγιεινή διαχείριση της μιζέριας. Σταματήστε να παίζετε με τις αγωνίες του κόσμου. Τα σχολεία πρέπει να πληρούν όλες τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας, με συνεχή δυνατότητα στην καθαριότητα κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, με ιδιαίτερη φροντίδα για όσους από τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και με ειδική άδεια, και σε όσους από τους μαθητές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ακόμα και μαζικά τεστ πρέπει να δείτε, για να είναι όλος ο κόσμος της εκπαίδευσης πιο σίγουρος. Ο κόσμος της εκπαιδευτικής κοινότητας, λοιπόν, έχει συγκεκριμένα ανάγκες και αιτήματα για το σήμερα και γνωρίζει από τα μέσα την κατάσταση, γιατί έχει βιώσει αυτό το σχολείο των κενών, του στριμώγματος των παιδιών σαν σαρδέλες μέσα σε μια τάξη. Είναι και δικό σας έργο, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπορεί να είπε να μην ανοίξουν τα σχολεία, χωρίς όμως να προβάλλει ούτε ένα μέτρο διεκδίκησης, γιατί έχει και τη φωλιά του λερωμένη για αυτά που ζούμε σήμερα. Παραπέρα, η άρση της καραντίνας θα αποκαλύψει πολύ περισσότερο ότι τα εργασιακά δικαιώματα έχουν δεχτεί συντριπτικό πλήγμα. Ό,τι αντεργατικό μέτρο είχατε στη φαρέτρα σας, εσείς και ο ΣΕΒ το δοκιμάσατε και έχετε το θράσος να μιλάτε για δήθεν πρωτοφανή μέτρα στήριξης των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι από κλάδους και χώρους δουλειάς που καταγγέλουν καθημερινά αυτές τις άθλιες συνθήκες εργασίας, τις πάσης φύσεως εργοδοτικές πρακτικές, απειλές, εκβιασμούς, το μόνο που βλέπουν είναι η προκλητική στήριξη της μεγάλης εργοδοσίας. Είστε προκλητικοί. Κάνετε πως δεν ξέρετε ότι όλο αυτό το διάστημα εκατοντάδες επιχειρήσεις ξεφορτώνουν προσωπικό, βάζουν χιλιάδες εργαζόμενους στον πάγο με αναστολή συμβάσεων. Κάνετε πως δεν ξέρετε ότι με εργαλείο την εκπεριτροπής εργασία, την απασχόληση λίγων ημερών, ξεζουμίζουν εργαζόμενους με εντατικοποίηση της εργασίας. Αλήθεια, δεν έχετε ακούσει τίποτα για την απληρωσιά, την καθυστέρηση δεδουλευμένων, τις υπερορίες και τα ρεπό που δεν πληρώνονται? Αλλά σε ποιον αλήθεια τα λέμε? Εδώ εσείς δεν πληρώνετε τις εφημερίες στους κατά τα άλλα, με δικά σας λόγια, ήρωες νοσοκομιακούς γιατρούς. Τι να περιμένει κανείς από μεγαλοεργοδότες του ιδιωτικού τομέα? Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα σε νοσοκομεία παραμένουν απλήρωτοι για μήνες. Τελειώνουν οι συμβάσεις τους. Αυτούς που εσείς ονομάζετε ήρωες στα διαγγέλματα, αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τους οφείλετε δεδουλευμένα και όλα αυτά εν μέσω της πανδημίας. Για αυτούς αλήθεια λέτε ότι τους κοιτάτε και στα μάτια? Δεν ξέρετε ότι με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, δηλαδή τις διάφορες ενισχύσεις, διευκολύνσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, λύσατε τα χέρια σε ορισμένους μεγαλοεπιχειρηματίες καρχαρίες? Χωρίς να υπολογίζετε ο Απρίλης, με βάση τα επίσημα στοιχεία, έγιναν πάνω από 145.000 απολύσεις. Είτε απευθείας, είτε με συμβάσεις που λήγουν, είτε με τις λεγόμενες οικειοθελείς αποχωρήσεις, όπως βαφτίζονται βέβαια οι αναγκαστικές τελικά παραιτήσεις. Δεν έχετε ακουστά για τις εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων που δούλευαν εδώ και χρόνια στα αεροδρόμια? Ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να ελέγξει τι γίνεται στους χώρους δουλειάς, αφού ακόμα και αυτόν τον ελλιπή ελεγκτικό μηχανισμό της επιθεώρησης εργασίας τον βάλατε στον πάγο? Και μη μας πείτε για τους όρους που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις. Ξέρετε πολύ καλά πως οι επιχειρηματίες υποχρεώνονται να ξαναπάρουν πίσω στη δουλειά τους ίδιους εργαζόμενους που ανεστάλλει η σύμβαση για όσο διάστημα ισχύουν τα κυβερνητικά μέτρα για την πανδημία, δηλαδή για 45 ημέρες. Σε απλά ελληνικά δηλαδή, αυτό που κάνετε είναι να τους διευκολύνετε να απολύσουν αυτούς τους εργαζόμενους.
αφού πρώτα κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων, απαλλαγών και χρηματοδότησης οι ίδιοι επιχειρηματίες. Μέσα σε 2 μήνες δώσατε τόσα αντεργατικά όπλα στην εργοδοσία, όσα δεν τις δώσατε όλα μαζί τα χρόνια των μνημονίων. Και φυσικά, η άρση της καραντίνας θα αποκαλύψει ότι η καπιταλιστική οικονομία μπαίνει σε βαθιά και αβέβαιη ως προς το χρόνο και τη διάρκεια της κρίση. Μάλιστα, αυτή την αλήθεια μετά από πολύ καιρό ακούσαμε και από σας, κύριε Μητσοτάκη. Μετά από εβδομάδες προσπάθειας να πείσετε τον ελληνικό λαό πως η οικονομική κρίση είναι μια μικρή παρένθεση στην κανονικότητα και στην ανάπτυξη, τώρα δεν μπορείτε παρά να παραδεχτείτε το προφανές, πως η πολύ αγαπημένη σας ελευθερία της αγοράς, της καπιταλιστικής αγοράς, και όχι βέβαια ο σοσιαλισμός, η κοινωνικοποιημένη παραγωγή, το κεντρικό επιστημονικό σχέδιο για την οικονομία που ξορκίζεται, είναι που έφερε αυτή την οικονομική κρίση που τώρα με τα δικά σας πάλι λόγια θα είναι βαθιά και παγκόσμια. Ο πολύ αγαπημένος σας λοιπόν καπιταλισμός τα φέρνει όλα αυτά, αναδεικνύοντας και τη σαπίλα του και όλη την απανθρωπιά του. Το επιχείρημα που προσπαθείτε να σερβίρετε είναι πως φταίει ο κορονοϊός που πάγωσε την οικονομία και μας έφερε στην κρίση. Όμως τα γεγονότα τα ίδια είναι πιο πεισματάρικα, γιατί ήδη το 2019 η παγκόσμια οικονομία βρισκόταν σε κατάσταση επιβράδυνσης και η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρακτικά σε στασιμότητα, ενώ οι προβλέψεις για το 2020 μίλαγαν από τότε ουσιαστικά για επιδείνωση της κατάστασης και σε Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Κίνα. Το έχουμε πει σε όλους σας από αυτό εδώ το βήμα επανειλημμένα, αλλά από το ένα αυτοί από ό,τι φαίνεται σας έμπαιναν, από το άλλο σας έβγαιναν. Ο κορονοϊός, αγαπητοί κύριοι και αγαπητές κυρίες, απλά έφερε στην επιφάνεια με έναν έντονο και πιο βίαιο, αν θέλετε, τρόπο οπωσδήποτε, τις τεράστιες αυτές αντιθέσεις του ίδιου του καπιταλισμού, της μεγάλης κλίμακας υπερσυσσόρευση κεφαλαίων που δεν μπορούν απλά να επενδυθούν. Στη χώρα μας η οικονομική κρίση δεν αποκλείεται να είναι και πολύ βαθύτερη, πολύ πιο βαθύτερη ξανά. Ο λόγος είναι πως η ανάπτυξη της εγχώριας καπιταλιστικής οικονομίας βασίστηκε στην περιβόητη εξωστρέφεια που μεθοδικά καλλιεργήσατε τόσο εσείς όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας βέβαια πάντα πιστά τις οδηγίες του ΣΕΒ και των υπολείπων εργοδοτικών οργανώσεων. Εμείς ως ΚΚΕ προειδοποιούσαμε τόσο εσάς όσο και τον κύριο Τσίπρα πως η πορεία που έχετε χαράξει είναι αντιλαϊκή, είναι επικίνδυνη. Σας λέγαμε μόλις μερικούς μήνες πριν από τη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν τσακωνόσασταν με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος από τους δύο είχε τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτή την εξωστρέφεια, πως η πορεία αυτή που ακολουθείτε και οι δύο στην οικονομία εκθέτει πολλαπλάσια την εγχώρια οικονομία και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Την εκθέτει πολύ στις διεθνείς διακυμάνσεις και σας επισημέναμε πως αν εκδηλωθεί μια κρίση το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ οξυμένη στην ελληνική οικονομία, στην οποία ο τουρισμός, οι μεταφορές έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και επιβεβαιωθήκαμε. Ακόμη και τα νομοσχέδια που φέρατε και για την παιδεία, για να πάω παραπέρα, και για το περιβάλλον είναι αποκαλυπτικά στην όλη αυτή κατάσταση. Ας πούμε το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο πρακτικά το έγραψαν οι ίδιοι οι βιομήχανοι ένα χρόνο πριν για να μπορούν να παίρνουν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις οι ιδιώτες, από ιδιώτες. Χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι μικροεπιχειρηματίες στο εμπόριο, στην εστίαση, στον τουρισμό, βλέπουν να συμπιέζονται με αφορμή και την πανδημία του κορονοϊού από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ηλεκτρονικό εμπόριο σαρώνει και συγκεντρώνει την εμπορική κίνηση. Στα ξενοδοχεία κλείνεται τα μικρά ξενοδοχεία, τα δωμάτια,
προκειμένου για να καταλάβουν λιγότερο την κρίση στον τουρισμό οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι. Η εστίαση τελικά θα λειτουργεί με ασφυκτικούς όρους και χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο. Ακούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει πως επιβεβαιώνεται η δική του θεώρηση, πως απαιτείται μεγάλος κρατικός παρεμβατισμός και πως εσείς της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορείτε να τον κάνετε γιατί είστε νεοφιλελεύθεροι. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει καλά πως το μείγμα αστικής διαχείρισης που επιλέγεται κάθε φορά δεν καθορίζεται από τις ιδιαίτερες πολιτικές απόψεις κάθε ξεχωριστής τέτοιας κυβέρνησης, αλλά από τις ίδιες τις ανάγκες, από τις ίδιες τις προτεραιότητες του κεφαλαίου σε μια δεδομένη στιγμή. Είναι ειρωνικό αν το σκεφτείτε βέβαια. Εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλατε το ΣΥΡΙΖΑ πως εφάρμοζε νεοφιλελεύθερες λύσεις, αλλά πως δεν πίστευε στον νεοφιλελευθερισμό και γι' αυτό δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικός. Και αυτό σας απαντούσε πως επειδή δεν τον πιστεύει μπορεί να τον εφαρμόσει με πιο φιλολαϊκό τέλος πάντων τρόπο. Και τώρα έχουμε μια κάποια, για να μην πω πλήρη, αντιστροφή των ρόλων. Εμάς βέβαια δεν μας εντυπωσιάζει. Αν μη τι άλλο, αυτή η ειρωνία δείχνει ένα πράγμα. Την στρατηγική σύγκλησή σας, ταγμένη στην υπηρεσία ενός καθόλου σάπιου και διεφθαρμένου συστήματος. Ανάλογα με την περίοδο, το μείγμα στην οικονομία πρέπει να είναι περισσότερο, άλλοτε λιγότερο επεκτατικό, γι' αυτό και το χρώμα του πολιτικού διαχειριστή έχει πολύ μικρή τελικά σημασία. Γιατί σε τελευταία ανάλυση το κράτος και η πολιτική του δεν μπορεί να είναι φιλολαϊκή σε αυτές, σε οποιασδήποτε συνθήκες στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Δεν μπορεί να κάνει καν τις παραχωρήσεις που έκανε στο παρελθόν με άλλο διεθνή συσχετισμό δυνάμεων όμως και σε άλλες συνθήκες. Τι λέει επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ, πως η λύση μπορεί να δοθεί μέσα από τα ευρωομόλογα που θα φέρει μια προοδευτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τα ευρωομόλογα δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε το στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ανταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών ομίλων της, ούτε να ματαιώσουν την κρίση. Η διαπάλη για τα ευρωομόλογα ή τα κορονομόλογα τέλος πάντων εκφράζει απλά τις αντιθέσεις ανάμεσα στους ομίλους των διαφορετικών κρατών για το ποιος θα χάσει περισσότερο από την κρίση. Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί φωνάζουν στους Γερμανούς να πληρώσουν περισσότερο αυτοί. Ξαναθυμηθήκατε τώρα και τις κυβερνήσεις των χωρών του Νότου, οι οποίες είναι γνωστό σε όλους ότι εγκλημάτισαν σε βάρος των λαών τους όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα την περίοδο της πανδημίας. Βλέπετε Ισπανία, βλέπετε Ιταλία, με διαφορετικά μείγματα διαχείρισης, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα. Έλεος πια. Διαπραγματεύεστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους θεσμούς, για μια ολιγόμενη καθυστέρηση των πληστηριασμών και των κατασχέσεων, αυτά που μας είπατε σήμερα. Τσουβαλιάζετε στους στρατηγικούς κακοπληρωτές χιλιάδες νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία στην πραγματικότητα είναι θύματα της προηγούμενης κρίσης και της αντιλαϊκής πολιτικής των μνημονίων και δεν μπορούν να πληρώσουν. Συνεχίζεται στο δρόμο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε το ξύλωμα των ελλιπών μέτρων προστασίας και προχώρησε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Η ρύθμιση κρατικής επιδότησης ορισμένων δανείων μεταφέρει τα μεγάλα βάρη στους φορολογούμενους, στους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις που να μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των δανειστών και των τραπεζών που θέλουν να απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια από τη μια μεριά και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και των φορολογουμένων εργαζομένων από την άλλη. Πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων αποτελεί η πρόταση νόμου που κατέθεσε έγκαιρα το ΚΚΕ και την οποία εσείς όλοι απορρίψατε. Αυτή την πρόταση έπρεπε να ψηφίσει η Βουλή. Η σκύλα
της δημοσιονομικά σφιχτής Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαφέρει για τους λαούς από τη χάριβδη των ευρωομολόγων της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τη θυμήθηκε ξανά τώρα η κυρία γεννηματά ως εναλλακτική λύση με έναν ενιαίο προϋπολογισμό και την ακόμα περισσότερο παράδοση της εθνικής κυριαρχίας σε αυτήν. Καμιά αλλαγή, σας λέμε, στο μείγμα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Κανένα νέο σχέδιο Μάρσαλ, κανένας ψηφιακός εξυγχρονισμός κρατικών υπηρεσιών δεν αποτελούν στην πραγματικότητα προοδευτική μεταρρύθμιση του συστήματος που να έχει αποτελέσματα για το λαό μας και να υπηρετεί τα συμφέροντά του. Και βεβαίως δεν απαλλάσσουν αυτό το σύστημα σε καμιά περίπτωση όλα και αυτά κι αν γίνουν ή κάποια από αυτά από τα τεράστια αδιέξοδά του και από την επερχόμενη κρίση. Όπως συνέβη και το 2009. Ο καπιταλισμός υπολογίζει τη ζωή και τις ανάγκες των ανθρώπων κυρίως με βάση το κέρδος των μονοπωλίων των λίγων. Αυτό είναι στο DNA του και τίποτα άλλο. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν μεταρρυθμίζεται με κάποια μικρά μερεμετάκια, μόνο εκβάθρον αλλάζει, εκβάθρον ανατρέπεται. Έτσι απλά και ειλικρινά. Αυτό όμως που κυρίως θα αποκαλύψει το τέλος της καραντίνας είναι αυτό που φανέρωσε και η ίδια η πανδημία. Το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας, τα τεράστια αδιέξοδα του συστήματος και του δρόμου ανάπτυξης που ακολουθείται. Θα θέσει ακόμα πιο επιτακτικά το ερώτημα ανάπτυξη από ποιον και για ποιον. Και σε αυτό το ερώτημα έχετε όλοι σας απαντήσει και οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε απαντήσει με τα έργα σας και ως κυβέρνηση αν αλλάξει και οι δύο, εξυπακούεται, αλλά και ως αντιπολίτευση πάλι αν αλλάξει. Και οι δύο κάνατε και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση. Επιλογή δική σας ήταν η υποβάθμιση, η εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας με τα ΣΔΙΤ να οργιάζουν, τον ιδιωτικό τομέα να γιγαντώνεται. Επιλογή δική σας ήταν η Ελλάδα να μην έχει κρατικό φορέα φαρμακοβιομηχανίας και να είναι έρμεα στα διεθνή παζάρια για την προμήθεια υγειονομικού υλικού. Επιλογή δική σας ήταν η συγχωνεύση σχολείων, τα 25 τμήματα στα σχολεία, οι στρατιές των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τα βάουτσερ μέσω των ιδιωτικών δομών κατάρτισης. Επιλογή δική σας είναι η ευελιξία στην αγορά εργασίας και όποιος αντέξει. Επιλογή δική σας ήταν η υπονόμευση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, βιομηχανικών μονάδων όπως η ΛΑΡΚΟ, η υπονόμευση της αγροτικής παραγωγής για να ανοίξει ο δρόμος υποτίθεται για την εξωστρέφεια της οικονομίας, δηλαδή τη μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό και την ναυτιλία, γενικότερα τις μεταφορές, η οποία μεγαλώνει τους κινδύνους μπροστά στην κρίση. Επιλογή δική σας ήταν τα μνημόνια, αυτά τα χρήσιμα εργαλεία σε καιρό κρίσης για το κεφάλαιο, ώστε να μείνουν και σε φάση μετά μιας πιθανής ανάκαμψης αν έρθει. Επιλογή δική σας είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα αποδεικνύει πόσο απομονωμένη μπορεί να είναι μια χώρα σε τέτοιες συνθήκες όταν μέσα στον ανταγωνισμό ψάχνει απεγνωσμένα ακόμα και υγειονομικό υλικό ή άλλα εφόδια. Επιλογή δική σας είναι ο εγκλωβισμός των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας για να μην συγκρουστείτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους συμμάχους σας. Επιλογή δική σας είναι η συμμετοχή στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή που μας κοστίζουν και από πάνω 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και όταν εμείς μιλούσαμε για τις σύγχρονες ανάγκες που μπορεί να ικανοποιήσει ο λαός με βάση τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, λέγατε ότι όλα αυτά είναι μαξιμαλιστικά, ότι δεν είναι ρεαλιστικά, ότι είναι ουτοπικά. Τα δικά σας μινιμαλιστικά και ρεαλιστικά όμως τα ζήσαμε. Τα ζει ο ελληνικός λαός. Χρόνια τώρα. Συνεχώς σας δίνει πίστοση χρόνου, κάνει υπομονή, προσπαθεί να αντέξει. Ως πότε όμως. Κάποτε
και οι αντοχές τελειώνουν και κυρίως οι ανοχές μετατρέπονται σε αγωνιστικό πείσμα αντίστασης, αλλαγών και ανατροπών ριζικών. Σας ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία.